Παναγιώτη, αυτό είναι κούκλα. Δεν έχει να κάνει καμία σχέση γυναικεία κιόλας. Εγώ κι άλλο ήρθα εδώ πέρα, αλλά μου άρεσε το πλάνο. Λοιπόν. Βγάλε τα σκολαρίκια. Μα δυστυχώς, εγώ ξέρεις τι. Νόμιζα ότι θα ήταν βαρύ να την πάρει προς τα κάτω. Δεν είναι καθόλου βαρύ. Εντελώς. Βγάλε τα σκολαρίκια από το πλάι. Ποιο σκολαρίκια. Τα σκολαρίκια. Να πούμε, Μενέλαος Θεοδοσιάδης, σωστά, σχεδιαστής κοσμημάτων, κοσμήματα μοναδικά, γεμάτα στυλ που μεταμορφώνουν τον ντύσιμό μας. Με εναλλακτικά υλικά. Με εναλλακτικά υλικά όπως. Βασικά χρησιμοποιώ πάντα υλικά τα οποία τους τα παίρνω, είναι η καθημερινότητα τους, είναι κάποια άλλη. Δηλαδή, βίδες βλέπουμε εκεί. Βίδες, μέτρα, plexiglass. Αυτό τι υλικό είναι? Είναι ανακυκλώσιμο χαρτί. Είναι πολύ ελαφρύ πάντως. Θέλω να πάρω αυτό εδώ. Μου έχει αυτές κάνει είναι, πολύ είναι η εντύπωση. Μου από, τις, από την μοδίστρα. Από τη μοδίστρα, λοιπόν. Ναι. Και δείτε τα μέτρα τώρα εκεί. Εδώ. Βλέπουμε θερμοφόρα εκεί. Κάτσε να δείτε τσάντα. Πρώτα εδώ. Τσάντα η θερμοφόρα. Λοιπόν, αυτό είναι. Είναι η δακτυλήθρα που χρησιμοποιεί. Δακτυλήθρα μαζί με καρφίτσες χρωματιστές. Είναι μια γλάστρα στο χέρι σου. Πώς το σκέφτηκες? Βασικά αυτό. Παίρνω τα υλικά τα οποία η καθημερινότητα σου είναι κάποια άλλη και, και τους δίνω μια άλλη ζωή. Αυτό που φοράμε κι εγώ και η Δήμητρα. Είναι μικρή πίνακα στα δάχτυλά σας. Μικρή πίνακα, είναι πραγματικά μικρή πίνακα. Κοίτα. Και πώς το κάνεις? Ζωγραφίζω στο χέρι. Τι είναι αυτό το υλικό? Είναι plexiglass. Το οποίο γίνεται μια επεξεργασία. Και έτσι το παίρνω εγώ και το κάνω πίνακες. Τώρα βρε Μενέλα, πώς σου ήρθε δηλαδή να κάνεις βασικά, αυτά τα κοσμήματα από αυτά τα υλικά? Γενικά έχω σπουδάσει διακοσμητική και έτσι μου αρέσει γενικά ο χώρος της μόδας. Και παίρνω αυτά, θέλω να εκμεταλλευτώ βασικά, να εκμεταλλευτώ τη χρήση των υλικών. Πότε το αποφάσισες να ξεκινήσεις? Έχεις γενικά πολλά από παιδί μου αρέσει. Από παιδί σου αρέσει να δημιουργείς. Ναι. Και έχει χρόνια τώρα που το κάνεις αυτό. Εδώ και 4 χρόνια ακολουθώ. Επαγγελματικά. Τα κοσμήματα γενικά είναι ερασιτεχνικά. Καθόλου ερασιτεχνικά δεν μου φαίνονται εμένα και μπορείς εύκολα να τα πουλήσεις και να κάνεις σίγουρα, και έκθεση ναι, με αυτά που κάνεις ήδη, τώρα. Ναι, ναι. Ήδη κυκλοφοράνε η παλιά μου συλλογή με τα μέτρα και αυτό που φοράς τώρα έχει κυκλοφορήσει. Την Κυριακή αυτή την Κυριακή μας έρχεται, ετοιμάζω ένα jewelry show όπου θα υπάρξει πασαρέλα, θα είναι κάτι εναλλακτικό, θα γίνει σε αποθήκη, στη Λεμεσό. Ναι. Να κοπιάσετε. Πες μας την ώρα, πού, τι η θα ώρα 7, στο Andriotis Warehouse, στη Λεμεσό. Ναι. Η ώρα 7 θα ξεκινήσει. Γενικά όλο το θέμα είναι να δείξουμε και την πρόσκληση. Δήμητρα. Ναι. Λοιπόν, εδώ έχουμε την πρόσκληση. Λοιπόν, όλο το θέμα, όπως γράφει και η πρόσκληση πάνω, είναι βιτρίνα. Βλέπετε μια σπασμένη κούκλα, όπου εκεί θα συναρμολογηθεί στο show. Θα τη φτιάξει εκεί. Και θα βάλεις πάνω, δηλαδή. Θα είναι όλα, να δείξουμε εδώ στον κόσμο, μπορώ έτσι. Α, σηκώνεται, σηκώνεται ο Μενέλος, αλλά Μενέλα. Έλα. Πήγαινε. Sure. Να δείξουμε. Με συγχωρείτε. Έλα λίγο από εδώ. Ναι. Λοιπόν, για να τα δούμε λίγο. Βασικά από κοντά. Η έμπνευσή μου από τον, ήταν από το χώρο εκεί που θα γίνει το show. Όπως σας είπα, θα είναι μια αποθήκη. Ναι. Έτσι πήρα και εγώ τα στοιχεία του χώρου, όπου είναι χαρτίνα κουτιά, γυαλί, σίδερα, βίδες. Βίδες, ναι. Και πάλι βλέπω, πήρε τη. Τώρα ξεκινάω να πάω κάπου εγώ με αυτό. Και θα εντυπωσιάσεις. Σοβαρά. Λοιπόν, μου είχες πει εχθές για μια τσάντα θερμοφόρα αυτή. Που κέρδισες και βραβείο με αυτή τη τσάντα. Ναι, πήρα το είναι δεύτερο αυτή η συγκεκριμένη βραβείο που βλέπουμε εδώ. Και αυτή η συγκεκριμένη. Ποιο βραβείο? Πήρα το δεύτερο βραβείο στη Νέα Υόρκη, στο Handbag Design, στο περιοδικό InStyle, όπου εκεί πήγα και έγινε μια ωραία βραδιά κτλ. Μέσα από 2.000 και υποψήφιους πήρα τη δεύτερη θέση. Απίστευτο, Μενέλα, μπράβο. Είναι πραγματικά. Πώς το σκέφτηκες, θέλω να μου εξηγήσεις. Σας είπα, ο κύριος μου στόχος είναι να εκμεταλλεύομαι τη ζωή των υλικών. Ωραία, ναι, αυτό. Τη τσάντα αυτή, πώς το σκέφτηκες? Βασικά είχα γενικότερα στα κοσμήματά μου, βλέπεις είναι λίγο. Εγώ την έχω συνηθίσει σε αυτή τη στάση. Ναι, όλες οι γυναίκες. Όλες οι γυναίκες. Βέβαια, γενικότερα μου αρέσει να εντυπωσιάζω. Δηλαδή, μια γυναίκα θέλει να έχει το χαρακτήρα της, αλλά φορώντας κάτι μεγάλο, κάτι εντυπωσιακό, κάτι παράξενο, να εντυπωσιάζει. Αυτό τι είναι, παιδάκι μου? Αυτό είναι δαχτυλίδιο που είχε το περιδέριό του. Την Κυριακή θα το δείτε. Καλά, δηλαδή με τέτοιο δαχτυλίδι να βγεις έξω δεν σε πειράζει κανένα. Ακριβώς. Και πώς την κρατάμε, παιδιά, αυτή? Εγώ την έχω υπόψη με ένα μαύρο μάξι φόρεμα. Ναι. Για μια red carpet παρουσίαση.
Και ταράζει τα νερά. Ναι, ναι. Αυτό, γενικά όσοι έχουν πάρει αυτή τη σάντα μου στέλνουν μηνύματα μετά και μου λένε όλοι με γνωρίσανε και τα λοιπά, μου λένε τι είναι αυτό. Ξέρεις τι, εδώ στην Κύπρο δυσκολευόμαστε λίγο να προχωρήσουμε λίγο στη μόδα και να κάνουμε έτσι τη διαφορά. Η έμπνευση μου γενικότερα είναι από το εξωτερικό. Βλέπεις, πήρες το δεύτερο βραβείο στη Νέα Υόρκη. Και στην Κύπρο μερικοί, όταν πριν να κυκλοφορήσει γενικότερα όταν την είχα βγάλει λέει τι είναι αυτό και τα λοιπά, αυτά είναι με τα μέτρα. Για να βάλω αυτό. Αυτό τι είναι τώρα, χαρτί. Σκολαρίκι. Σκολαρίκι, ναι. Και αυτό είναι δαχτυλίδι, και αυτό είναι σκολαρίκι. Βλέπετε, τα υλικά που χρησιμοποιώ είναι πολύ εναλλακτικά, πιστεύω. Δηλαδή και με ένα απλό ντύσιμο, ναι, με ένα απλό φόρεμα, βάζεις ένα δαχτυλίδι ή ένα κολλιέ τέτοιο περίεργο και τελείωσες. Είσαι έτοιμη. Ναι. Και εντυπωσιάζει με τον καλύτερο τρόπο. Γενικότερα, έτσι το βλέπω. Να βάζεις κάτι το οποίο σου πέσει. Θα μου πέσει, τώρα δεν μπορώ να το βάλω τελείως, αλλά. Φαίνεται. Ναι. Είναι μεγάλο και ένα να βάλεις ακόμη. Είναι πάρα πολύ. Αυτά είναι τα πιο λευκά και τα λοιπά ή αυτό που φοράς εσύ με τους πίνακες, πιστεύω, με ένα απλό ντύσιμο. Αυτό πάει με το φόρεμα μου, ναι, γι' αυτό το με ένα απλό ντύσιμο ξεχωρίζεις. Λοιπόν, η μπουγιώτα θα γίνει η αγαπημένη τσάντα της γυναίκας. Ένα και εδώ δεν έχεις και για εδώ. Για τσάντα, όχι για... δεν κάνει για εδώ. Δεν βάζουμε λίγο νερό μέσα. Αυτό δεν χωράει και όλα σου. Να βάζει και λίγο νεράκι, την παίρνει, την κρατάει έτσι τα χαθόα μπροστά, να ζεσταίνεται και η κυλίτσα. Βασικά αυτό είναι ένα εντυπωσιάσιο. Ναι, μπορεί κιόλα, λέω τώρα. Εγώ να το γεμίσω. Θα δείτε, πιστεύω την Κυριακή θα δείτε αρκετά. Πες μας ξανά ώρα που. Λοιπόν, είναι η ώρα 7 στη Λεμεσό, στη Αντρεώτη Warehouse. Εκεί θα γίνει μια παρουσίαση, θα γίνει catwalk με τα κοσμήματα. Οι κοπέλες θα είναι σαν κούκλες, βαμμένες, θα περπατάνε σαν κούκλες. Όλος ο χώρος και μετά θα υπάρξει ένα να exhibition. Να φύγετε, εννοείται. Να φύγετε. Πόσες κοπέλες θα είναι? 11 κοπέλες θα πάμε. Φύγαμε, κορίτσια. 11 και 2, 13. Και εκεί να ευχαριστήσω και την Έλια Ιωαννίδου που θα είναι η guest star μου. Μάλιστα. Και τι θα κάνει η Έλια? Της έχω ετοιμάσει ένα extreme φόρεμα με ίνες από κασέτσα. Που ακούγαμε παλιά τις κασέτες. Αλήθεια. Εκεί, ναι. Όπου θα εντυπωσιάσει. Είδες άμα ο άνθρωπος έχει φαντασία. Ναι. Και τώρα μετά τον Νίκ Χάλικ, εγώ σκέφτομαι τα επόμενα επιχειρηματικά μου βήματα. Πάμε, πού θα πάμε, κορίτσια? Και θα πούμε με τσα-τσα-τσα. Γκαλίνα μέσα, Χρήστο Σακαλή, Έλενα. Χαμό. Έχει πολλές κοπέλες μαζί του. Την Γκαλίνα την έχεις δει? Όχι. Α, εμείς την έχουμε δει. Την Γκαλίνα. Πού την έχετε δει? Είπε ο Κώστας Μιχαήλ, είναι πιο κοντόκαλος. Χάσατε, παιδιά, απολογούμε. Είναι, όχι, ο κοντόκαλος και ο Κώστας Μιχαήλ είναι φαν της Γκαλίνας. Αλλά δεν είναι σημαντικό. Αλλά είναι δικές σου. Πού θα πάμε? Μενέλα μου, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, θα σας περιμένω. Ναι, στην έκθεσή σου θα τα πούμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό ρεπορτάζ και ερχόμαστε με πολύ πολύ χορό.